centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Βακόπουλε, καλημέρα. Θα πάμε και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Άργους Οριστικού τώρα. Καλημέρα κύριε και κυρία Νατσούλη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά κύριε Βακόπουλε. Όντως έρχονται πολύ μεγάλες αλλαγές και νομίζω έχει μια αξία να τις δούμε και μαζί σας. Χθες ακούσαμε την κυρία Πηγατσιώτη που είναι εκπρόσωπος του άτυπου οργάνου των τοπικών συμβουλίων. Επισκέφθηκαν και την κυρία Τελιγιορίδου. Θα κάνουν το ίδιο και με τον κύριο Τζικαλάγια, ώστε να μην ψηφιστεί τελικά αυτό που φαίνεται ότι θα ψηφιστεί, δηλαδή να μην έχουμε πια ανεξάρτητα εκλεγμένα τέταρτη κάλπη στα τοπικά συμβούλια, αλλά τα τοπικά συμβούλια να ουσιαστικά να είναι όπως παλιά, να ανήκουν σε κάποιο δημοτικό ψηφοδέλτιο. Ο κ. Μηταλίδης συμφωνεί με την άποψη των τοπικών συμβούλιων, θέλει να παραμένουν τα τοπικά συμβούλια ανεξάρτητα, να υπάρχει ανεξάρτητη φωνή, διεκδικητική φωνή από τα χωριά μας. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς έχετε αντίθετη άποψη. Κύριε Νατσούλη, άκουσα με προσοχή και τον κύριο Μηταλίδη και η αλήθεια είναι ότι με κάλυψε στο 95% των ζητημάτων που ανέλησε. Πλην αυτού. Και ναι, που ήταν το πρώτο, γιατί οδηγούσα εκείνη τη στιγμή και άνοιξα το ραδιόφωνο την ώρα που μιλούσε για τα τοπικά συμβούλια. Μάλιστα. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα αναγνωρίσει και τη φωνή του. Έχω την αίσθηση επίσης ότι είμαι μειοψηφία στο ζήτημα αυτό. Ναι. Αλλά είναι θέμα αντίληψης. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη δημοτική αρχή. Εννοείται μειοψηφία και μέσα στον Δήμο σας ακόμα. Δηλαδή πιστεύετε ότι ο Δήμαρχος έχει άλλη άποψη, ας πούμε? Όχι. Ο Δήμος μου έχει. Έχει αυτή την άποψη. Αλλά συνολικά, επειδή ακούω διάφορους να τοποθετούνται και τοποθετούνται προς την κατεύθυνση που εκθέσατε, εγώ νομίζω έχω διαφορετική άποψη και είναι θέμα αντίληψης. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη δημοτική αρχή ως ενιαίο οργανισμό από τον πρόεδρο ή εκπρόσωπο της κοινότητας, όπως τα λέγεται πλέον στις μικρές κοινότητες, μέχρι το Δήμαρχο. Το αντιλαμβάνουμε όλο αυτό το σύνολο σαν ενιαίο οργανισμό που θα ασκήσει την πολιτική με ενιαίο τρόπο. Για μένα δεν είναι θέμα καπελώματος, είναι θέμα συνεννόησης. Δηλαδή, εξ αρχής. Το ρώτησα στον κύριο Μηταλίδη, να το ρωτήσω και σε εσάς, κύριε Βακόπουλε. Μέχρι τώρα έχει περάσει πάνω από χρόνος με το σύστημα αυτό των ανεξάρτητων τοπικών συμβουλίων. Έχετε προβλήματα με τα τοπικά συμβούλια? Έχετε κάποια θέματα? Δεν μπορώ να προσωπήσω τώρα εγώ ότι με κάποιους ανθρώπους συνεννοούμαστε και με κάποιους όχι, αλλά εγώ θέλω το τοπικό συμβούλιο ουσιαστικά να ενεργεί σαν τα μάτια της κεντρικής διοίκησης του Δήμου στον τόπο. Και νομίζω ότι αυτό συνολικά αποβαίνει και προς όφελος της τοπικής κοινότητας. Η δυσκολία όμως που μπορεί να έρχεται κάποια στιγμή σε ένας κάτοικος, δηλαδή μπορεί να υπάρχει και αλλίωση αποτελέσματος προς το τοπικό, υπό ποια είναι, το συζητούσαμε χθες με την κυρία Πηγατσιώτη. Θέλω εγώ να ψηφίσω τον Βακόπουλο στο Κοσταράζι. Αλλά θέλω να ψηφίσω για τοπικό συμβούλιο τον Στέφανο στο Κοσταράζι, ο οποίος είναι σε άλλο ψηφοδέλτιο. Τι πρέπει να κάνω εγώ? Ποιον θα πρέπει να επιλέξω? Αν ήμουν κάτοικος μιας τοπικής κοινότητας, ναι, με δεδομένο ότι τις αποφάσεις τις λαμβάνει και τον προϋπολογισμό τον εκτελεί η κεντρική διοίκηση, σε κάθε περίπτωση θα θεωρούσα προς το συμφέρον μου να στηρίξω τον άνθρωπο της κεντρικής διοίκησης. Δηλαδή, ακόμη και αν πιστεύω ότι ο άλλος που είναι στο άλλο ψηφοδέλτιο μπορεί να μου κάνει καλύτερη δουλειά για το χωριό. Αυτό δεν είναι ένα θέμα και δημοκρατίας ίσως? Εγώ νομίζω ότι αν υπήρχε δίλημα στο μυαλό μου, ναι, για το αν το πρόσωπο της τοπικής κοινότητας θα έρθει σε αντίθεση με την πολιτική της κεντρικής διοίκησης, θα το σκεφτόμουν λίγο καλύτερα όσον αφορά τη διοίκηση που θα επέλεγα. Άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να είναι ουσιαστικά ενιαίο αυτό το κομμάτι της διοίκησης, ώστε να μην υπάρχουν δυσαρμονίες ανάμεσα στο χωριό, στα θέματά του, με την κεντρική διοίκηση που είναι ο Δήμος. Έτσι το βλέπω και με την μικρή μου εμπειρία. Αλλιώς θα μπορούσε, λέτε, κάποιο τοπικό να σηκώνει αντάρτικο ή να πηγαίνει κόντρα ή να μην υλοποιεί αυτά που θέλει ο Δήμος για το κάθε χωριό, ή να τα σνομπάρει, ή να μην ενημερώνει τέτοιου είδους πράγματα. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι
με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσουν και κάποια διπλά παιχνίδια που γίνονται προεκλογικά. Θα ξέρει ο κόσμος ότι εγώ σαν κεντρική διοίκηση είναι αυτό το πρόγραμμά μου και θα το εφαρμόσω με αυτούς τους ανθρώπους εξ αρχής. Μάλιστα. Τότε, γιατί τα τοπικά συμβούλια ουσιαστικά δεν το θέλουν αυτό? Και μάλιστα, όπως μας είπε χθες η κυρία Πηγατσιώτη, είναι ουσιαστικά κοινή, θα λέγαμε, γραμμή. Δεν υπάρχουν μειοψηφία σε αυτό, μέσα στα υπάρχοντα τουλάχιστον τοπικά συμβούλια. Η αλήθεια είναι ότι εμείς το Δήμο μας δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό από τα τοπικά μας συμβούλια. Το παρατηρώ και προσπαθώ και εγώ να το εξηγήσω. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η ίδια η λογική αυτή, σαν λογική της, του ανεξάρτητου τοπικού συμβουλίου, και λίγο νομικά χωλαίνει. Δηλαδή, μιλάμε ουσιαστικά για τρίτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Με ποια έννοια δηλαδή το ανεξάρτητο τοπικό? Άξι, ναι, τρίτο βαθμό θα το λέγαμε, πιστεύετε? Θα τολμούσαμε να το πούμε? Ότι η αντίληψη της ανεξαρτησίας οδεύει προς τα εκεί. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ με δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός είναι στα χέρια της κεντρικής διοίκησης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση και ευθύνη πέφτει στην κεντρική διοίκηση. Λέτε ότι αν πηγαίναμε, αν συνεχίσουμε αυτό το σύστημα, ουσιαστικά ξαναγυρνάμε ίσως και στον παλιό τρόπο. Θα μπορούσαμε να ξαναγυρίσουμε ακόμη και στον παλιό τρόπο διοίκησης, που ήταν ο πρόεδρος του χωριού με το κοινοτικό του συμβουλίο. Εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν αυτής της λογικής. Ναι. Σαν φιλοδοξία, ίσως, σαν ευχή, ίσως. Να ξαναγυρίσουμε εκεί, ναι, που κάποια στιγμή θα δείτε, θα ξαναγυρίσουμε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ με δεδομένο ότι την ευθύνη και τον προϋπολογισμό την έχει άλλο. Το γεγονός ότι κάποιοι, ειδικά στα χωριά, να απολούν αυτό το παλιό σχέδιο, τον πρόεδρο με το κοινοτικό συμβούλιο, αυτό είναι κάτι πρόσκαιρο, πιστεύετε? Έρχεται κατά καιρούς και φεύγει? Δεν μπορεί να συμβεί ξανά αυτό, να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το? Γιατί εκεί ήταν καθαρός βαθμός, έτσι, αυτοδιοίκησης. Εγώ νομίζω είναι μια συναισθηματική αντίληψη. Είναι παγιωμένη όμως, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έρχεται και ότι φεύγει. Ότι δεν το σκέφτονται, ναι. Ειδικά οι μεγαλύτεροι που το έχουν ζήσει. Ναι, νομίζω ότι η άσκηση διοίκησης έχει γίνει τόσο περίπλοκη που πρέπει να βρούμε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της αποκέντρωσης και της αποτελεσματικότητας. Μάλιστα. Και νομίζω ότι εδώ που είμαστε καλά. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίζουμε σε παλιά συστήματα, γιατί δεν θα μπορούν να τα αποκριθούν στις συνθήκες σημερινές ένα κοινοτικό συμβούλιο, παραδείγματος χάρη. Εδώ δήμοι και το μπλέξιμο που έχει με τις τεχνικές υπηρεσίες, με τους νόμους, με τα χαρτιά, για να περάσει ένα έργο, να εγκριθεί και να φτάσει να υλοποιηθεί, είναι άστα να πάνε. Πώς θα τα καταφέρει, λέτε, μια κοινότητα χωρίς τίποτα ουσιαστικά? Αυτή ακριβώς είναι η αντίληψή μου. Αντιλαμβάνομαι ότι σαν κύτταρο είναι πολύ βασικό. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι και ως ψήγμα, όπως λειτουργεί στις μέρες μας, αρκεί. Αρκεί. Έχω αυτή την αίσθηση. Δεν είμαι υπέρ της ανεξαρτησίας για κανένα λόγο. Πιστεύετε ότι τελικά θα ψηφιστεί αυτό ή όχι? Θα περάσει ή όχι? Εγώ νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξουν ζυμώσεις μέχρι την τελική του μορφή. Νομίζω ότι θα μειωθεί ο ελάχιστος αριθμός κατοίκων που απαιτείται για μια κοινότητα για να έχει τοπικό συμβούλιο. Νομίζω δηλαδή θα δούμε τοπικά συμβούλια σε μικρότερες κοινότητες. Αλλά κατά τη γνώμη μου η ανεξάρτητη κάλπη θα καταργηθεί. Η τέταρτη κάλπη, όπως λέμε, ναι. Θα καταργηθεί. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα και στα υπόλοιπα θέματα του εκλογικού νόμου, του νέου εκλογικού νόμου. Ευχαρίστως. Να ρωτήσω το ίδιο και εσάς με τον κύριο Μηταλίδη. Είστε υπέρ της πενταετίας ή της τετραετίας? Πιστεύετε μια δημοτική αρχή με το πρόγραμμα που εξαγγέλει στην αρχή, στην προεκλογική περίοδος, στην περίοδο, προλαβαίνει να το υλοποιήσει σε 4 χρόνια ή δεν της φτάνουν τα 4 χρόνια και θα ήθελε 5? Εγώ νομίζω, κύριε Νατσούλη, τη χρησιμοποιώ αυτή τη φράση. Τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, σχεδιάζουμε με ορίζοντα ζωής. Δηλαδή δεν σου φτάνουν ούτε τα 5 ούτε τα 10. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση συμφωνώ με τον Κίμωνα ότι εντάξει, δεν είναι το βασικό αν θα είναι 4 ή 5. Ναι. Είναι που θα τύχεις πολλές φορές, γιατί το είπα και αυτό το παράδειγμα στον κύριο Μηταλίδη. Αν πέσει σε μια καλή δημοτική αρχή, θα παρακαλάς να μην τελειώσει. Αν πέσει σε καμιά δύσκολη και ανίκανη δημοτική αρχή, θα λες πότε θα τελειώσει. Και αυτό δεν μπορεί να είναι πανελλαδικά το ίδιο, καταλάβατε. Έτσι. Άρα λοιπόν κάπου πρέπει να καταλήξουμε. Νομίζω είτε έτσι είτε αλλιώς, εμένα δεν μου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη, έτσι παραστατικά να σας το πω. Οι δυνάμεις να έχουμε και
το έργο δεν τελειώνει. Το έργο δεν τελειώνει. Βέβαια, είτε πενταετία είτε τετραετία, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Η κατεύθυνση είναι πάντως για πενταετία, αυτό να το πούμε. Ναι, είναι ισχυρή η πρόταση. Νομίζω ότι και η πρόταση είναι για πενταετία. Θα είστε πάρα πολύ λίγοι αυτοί που θα τη ζήσετε την τετραετία, την πενταετία, την επόμενη φορά. Και εδώ πάμε σε μια πραγματικά, θα έλεγα, ίσως και τρομακτική μείωση. Είναι, πώς λέμε καμιά φορά, πολλοί είναι 300 στη Βουλή, δεν λέμε. Σωστόν. Τώρα ήρθε η ώρα να το πούμε, πολλοί είναι και οι 25 στάργος, οι 30 στάργος. 27 20... και ναι. Με τις νέες ρυθμίσεις που προτείνονται 21. Δηλαδή, εσείς από τους 27 θα πάτε στους 21. Θα έχετε μια μείωση 6 λιγότερη. Η Καστοριά τι να πει που θα πάει από τους 41 στους 25. Νομίζω πηγαίνει στους 27 και η Καστοριά κάποια στιγμή θα τα υπολόγισα, αλλά δεν έχω... Τέλος πάντων, δεν θα το χαλάσουμε εκεί από τους 41 στους 27. Είναι τρομακτική η μείωση εκεί και για τον Εστόριο νομίζω ότι είναι λίγο μικρότερη ακόμη και από εσάς. Εγώ βλέπω ότι και από κάποια σχόλια της ΚΕΔΕ σε κάποιους δήμους παρατηρείται τρομακτική μείωση μέχρι και 38%, νομίζω είναι το ανώτερο. Ναι. Νομίζω ότι ούτε σε αυτά τα ποσοστά θα καθίσει μπίλια. Στο τέλος θα δούμε να αμβλύνεται λίγο το ποσοστό της μείωσης σε κάποια συμβούλια, γιατί βλέπω αντιδράσεις ιδιαίτερες. Ενώ από την άλλη, όχι μόνο δεν περιορίζεται και ο υποχρεωτικός αριθμός, ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός για τα ψηφοδέλτια, αλλά αυξάνεται κιόλας. Που σημαίνει ότι ο διαγωνισμός θα είναι τεράστιος για να υπάρχει εκλογή κάποιου σε ένα περιορισμένο δημοτικό συμβούλιο από άποψη προσώπων. Νομίζω θα γίνει σκληρή μάχη. Τι μάχη, θα πέσουν κορμιά, κύριε Βακόπουλε. Στις επόμενες εκλογές. Αλλά και πάλι νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί το λέτε κι εσείς αυτά, βλέπω συμφωνείτε και εδώ. Ναι. Νομίζω ότι κάποια φαινόμενα συνεχών απουσιών κτλ. Δεν βολεύουν. Επίσης, ναι, έχω την αίσθηση ότι ούτως ή άλλως τη βαριά δουλειά την επομίζονται κάθε φορά, την επομίζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός προσώπων που κατέχουν στις θέσεις ευθύνης και λίγοι εντεταλμένοι, οι οποίοι εναλλάσσονται μεν, αλλά δεν είναι 40 άτομα στην Καστοριά, δεν είναι 27 στο άργο. Πιστεύετε στα πιο ευέλικτα σχήματα γενικότερα ότι με λίγους μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά? Παρόλο που δεν με βολεύει και μπορεί το 2023 να παίζετε τη συνέντευξή μου και να λέτε δες. Τι έλεγε τότε. Ήσουν υπέρ και δεν έχεις εκλεγεί, κύριε Βακόπουλε. Ναι, ναι. Ενώ αν ήταν το παλιό, θα έχεις εκλεγεί, ας πούμε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είμαι υπέρ της αποτελεσματικότητας. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι αρκετή, σωστή. Αισθάνομαι. Άρα λοιπόν η πράξη δείχνει αυτό. Δηλαδή τόσα χρόνια βλέπετε πώς είναι τα πράγματα. Είναι περιττό να έχει Καστοριά 41 ή το Άργος 27. Έχω αυτή την αίσθηση. Χωρίς να το προσωποποιώ. Όχι, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα αλλά πόσο μπορεί δουλειά... να δουλέψει πιο καλύτερα ένα σχήμα. Η δουλειά γίνεται. Δηλαδή, δουλειά εγώ γίνεται. Πάντα η φιλοσοφία μου είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Είναι υπέρ της δουλειάς. Και παρατηρώ ότι η δουλειά γίνεται και με 21 στο άργο. Πιστεύετε δηλαδή ότι αντιστοίχως, γιατί ξεκινήσαμε με το παράδειγμα της Βουλής, η δουλειά στη Βουλή με πόσα άτομα πιστεύετε θα γινόταν? Δεν μπορώ να το ποσοτικοποιήσω εκεί, αλλά βλέπω ότι και εκείνοι ξεκινούν να κόβουν από εμάς, δεν κόβουν από τους εαυτούς τους. Μπράβο, αυτοί που νομοθετούν, οι 300 δηλαδή, θεωρούν ότι 300 φτάνουν για να διοικηθεί το κράτος. Έτσι, εμάς μας θεωρούν. Για το Δήμο όμως λέει, ότι είστε πολλοί, είστε πολλοί, είστε πολλοί, λένε αυτοί. Πάντως, παρόλο που παίζεται το κεφάλι μου, εγώ έχω την αίσθηση ότι τα ευέλικτα σχήματα είναι πιο αποτελεσματικά. Πιο αποτελεσματικά. Κοιτάξτε, και στη Βουλή έτσι πώς έχει γίνει το πράγμα, δεν ξέρω ακριβώς και στα συμβούλια, αν σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις συμβαίνει αυτό, είναι για να σηκώνουμε και απλά το χέρι, για να συμπληρώνουμε μια πλειοψηφία. Δεν είναι αυτά πράγματα, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι κι εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτο το θέμα και στη Βουλή ακόμα. Θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από κάποια. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό όμως, για να μην μιλάμε πια για 300. Σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα. Και πάμε λίγο τώρα και στο ποσοστό με το οποίο μπορεί να εκλεγεί μια δημοτική αρχή από την πρώτη φορά, με την κατάργηση της απλής αναλογικής. Εδώ και πάλι νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η ρύθμιση, και νομίζω ότι θα καταργήσει διαπαντός τα παιχνίδια της δεύτερης Κυριακής. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι μεν το ηθικό, το δημοκρατικό θα είναι το 50% συν μία ψήφο. Ναι. Δηλαδή συναισθηματικά προς τα εκεί τίνω, αλλά το να φέρνει ένα συνδυασμός
49% την πρώτη Κυριακή και ο δεύτερος να φέρνει 25. Και τη δεύτερη Κυριακή με κάποιες συναλλαγές ναι. να βγαίνει ο δεύτερος. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το θεωρήσω. Πώς σε αντιδημαρχίες θα πάρει κάποιος που θα συνεργαστεί, ας πούμε, με το. Βέβαια, βέβαια. Δεν το. Ναι. Δεν χωράει στη δική μου την. Τη σκέψη. Καλό θα ήταν να υπάρχουν συνεργασίες, αλλά χωρίς εκ των προτέρων συνεννοήσεις. Αν το ζητούμενο και οι συνεργασίες τέτοιου τύπου, ας πούμε. Να σας πω, δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ με αυτή την αντίληψη. Α. Γιατί ο πρώτος έχει ένα συγκεκριμένο προεκλογικό πρόγραμμα με βάση το οποίο θα κριθεί. Ναι. Εκείνος που θα κάνει τη συμφωνία τη δεύτερη Κυριακή. Δεν του είναι πιο εύκολη η θέση. Ναι. Γιατί ο πρώτος θα συνεχίσει να κρίνεται με το προεκλογικό πρόγραμμα. Σωστά. Που... Έτσι βέβαια. Δηλαδή ο ένας έχει την ευθύνη και τις θέσεις με τις οποίες εκτέθηκε. Και ο δεύτερος μπαίνει με μια συνεννόηση και μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι πολύ πιο άνετα. Άρα λέτε είναι σαφής η ρόλη που δίνει ο κόσμος κάθε φορά στις εκλογές. Εσύ βέβαια. Να κυβερνήσεις και εσύ να κάνεις αντιπολίτευση. Βέβαια. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Κίμωνα. Δηλαδή όταν σε μια εκλογική μάχη 7 ψηφοδελτίων στην πρώτη Κυριακή κάποιος έχει φέρει 43%, μιλάμε για τελειωμένο. Δεν νοείται να μην... Βέβαια. Ναι. Όταν από την άλλη αυτοί που νομοθετούν κυβερνούν και με λιγότερο πολλές φορές. Εντάξει, είπαμε, τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι ίδια. Είναι ίδια. Εκεί δεν υπάρχει αυτό που θέλουν για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αλλαγές πολλές θα δούμε. Πραγματικά θα δούμε αν θα βοηθήσουν για να πάμε καλύτερα τα πράγματα. Όλα αυτά και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται, επαναλαμβάνω, οι εκλογές και πώς θα εκλέγονται και τι θα γίνεται και πώς θα είναι τα σχήματα γίνονται για να καλυτερεύσει η ζωή των πολιτών με την καθημερινότητά τους, με τον πρώτο άνθρωπο που βρίσκουν έξω από την πόρτα τους για να τους λύσει ένα πρόβλημα της ζωής τους. Σωστό. Της καθημερινότητάς τους. Μακάρι λοιπόν τα νέα σχέδια να βοηθήσουν ώστε αυτά τα προβλήματα να λύνονται πιο απλά και πιο εύκολα. Οι προθέσεις είναι πάντα αγνές, κατά τη γνώμη μου. Στο τέλος, βέβαια, στην πράξη, όμως να δούμε τι γίνεται και πάντα και στο τέλος ξυρίζουν και το γαμπρό. Με τη δική μου πάντως αντίληψη, νομίζω ότι κάποια βήματα γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας. Μάλιστα. Ωραία. Και το τελευταίο, το αφήσαμε για το τέλος. Θα είστε υποψήφιος τον Οκτώβριο του 2023, γιατί αν είστε πρέπει να τον γνωρίζουμε από τον Ιούνιο του 2023, κύριε Βακόπουλε. Στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος θα πρέπει να ρωτήσετε τη γυναίκα μου. Και στο δεύτερο σκέλος νομίζω... Αλήθεια λέτε. Και το λέτε και δημοσίως. Μπράβο σας. Βέβαια, όχι, δεν φοβάμαι. Και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος νομίζω και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ρύθμιση η οποία θα σταματήσει τα ευκαιριακά ψηφοδέλτια της τελευταίας στιγμής. Ναι. Νομίζω ότι εδώ τελειώνουν τα ψηφοδέλτια της τελευταίας στιγμής που είναι και ψηφοδέλτια σκοπιμοτήτων συναλλαγών. Βέβαια, η λεγόμενη λαγή, ας το πούμε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ευνοεί τον έγκαιρο σχεδιασμό. Και φέρνει και την ισοτιμία. Δηλαδή, παλεύουμε γιατί άλλο να είσαι ένας δήμαρχος εν ενεργεία και βεβαίως να μπορείς να κάνεις πιο άνετα την δουλειά σου και να βγεις στον κόσμο και να τα πεις και τα λοιπά. Και άλλο κάποιος άλλος που τελευταία στιγμή μπορεί να μπει μέσα δεν έχει τόσες πολλές δυνατότητες ίσως. Σωστό. 4 μήνες για όλους. Η αλήθεια είναι ότι και πάλι, γι' αυτό σας λέω ότι με κάλυψε ο Κίμωνας στο 90%, θα συμφωνήσω ότι αυτό θα έπρεπε και στις βουλευτικές εκλογές να εφαρμοστεί. Και όχι να εκτίθενται άνθρωποι το τελευταίο βράδυ. Και να τρέχουμε μέχρι την τελευταία στιγμή 10 μέρες πριν τις εκλογές, αν θα μπει ο ΤΑΔΕ και θα βγει ο άλλος ή ποιος θα μπει τελικά. Αυτό είναι μια πιο βαθιά σκέψη, γιατί ουσιαστικά εκεί κομματικά γίνεται μια εκμετάλλευση ενός μεγαλύτερου αριθμού υποψηφίων πολύ πριν τις εκλογές, οι οποίοι κρεμιούνται την τελευταία στιγμή. Σωστά. Προς όφελος αυτών των ανθρώπων, εγώ θα ήθελα να δω και στις βουλευτικές εκλογές να αλλάζει αυτό. Άρα εδώ ταυτίζεστε ακριβώς με τον κύριο Μηταλίδη, αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί πλήρως και αυτολεξή και στις βουλευτικές εκλογές. Βέβαια, ναι, θα το ήθελα. Να το ξέρουμε 4 μήνες πριν. Βέβαια. Εδώ υπάρχει το πρακτικό, θα σου πει κάποιος, γιατί τις εκλογές της αυτοδιοίκησης ξέρουμε πότε θα τις κάνουμε. Τις εθνικές δεν ξέρουμε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν. Και εδώ μπαίνουν άλλα ζητήματα. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή με την κεντρική εξουσία, είναι δύο διαφορετικά ταμπλό. Έχουν κάποιες ομοιότητες μεν. Πολλές φορές τείνουμε να συγκρίνουμε τις δύο μορφές, αλλά κάθε μία με τις ιδιαιτερότητες. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι καμιά από αυτές τις αλλαγές θα τις δούμε στις βουλευτικές εκλογές. Ωραία. Κύριε Βακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάτι από το Άργος να μας μεταφέρετε σήμερα. Στο Άργος όλα ρολόι.
Κύριε Βακόβλη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.